Σε μάστιγα εξελίσσεται ηλεκτρονική απάτη, κυρίες και κύριοι, με πολλούς πολίτες αλλά και επαγγελματίες να πέφτουν στα δίχτυα επιτίδιων. Μάλιστα, οι μέθοδοι τους είναι πολύ πιο εξελιγμένες τελευταία, με αποτέλεσμα να μπορούν ευκολότερα να ξεγελάσουν τα ανυποψία στα θύματα τους. Μου είπε ότι θέλει να μου βάλει κάποια χρήματα στο λογαριασμό, τον εμπορικό, για να περάσει η αδερφή της να ψωνίσει από το κατάστημα. Η Βάσια Μπενέτου διατηρεί εμπορικό κατάστημα στην Τίνο. Έπεσε θύμα απάτης με τους δράστες να αποσπούν τις εισπράξεις όλης της θερινής σεζόν. Θα μου ερχόταν ένα μήνυμα στο κινητό, μου ζήτησε δηλαδή και τον αριθμό του κινητού μου, για να μπω στο link να αποδεχτώ τη συναλλαγή. Και επειδή είχα κόσμο, δεν το κοίταξα. Η επιχειρηματίας έβαλε τους κωδικούς του e-banking σε μια σελίδα που προσωμίαζε με την επίσημη σελίδα της τράπεζάς της. Λίγα λεπτά μετά είδε τα χρήματά της να κάνουν φτερά. Νομίζω ότι αυτά μπορεί να γίνουν μόνο σε κάποιους που δεν γνωρίζουν από αυτά τα πράγματα. Αυτή η γυναίκα που δεν θέλει να αποκαλύψει τα στοιχεία της. Οι απατεώνες την κάλεσαν στο σταθερό τηλέφωνο παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Την έπεισαν να τους δώσει τον αριθμό της κάρτας αναλήψεων που χρησιμοποιεί, προκειμένου να της επιστραφούν χρήματα από την εκαθάριση λογαριασμών της. Ζήτησε το πρώτο την ηλεκτρονική μου διάθεση, είπα ότι δεν έχω e-banking και ότι χρησιμοποιώ την κάρτα μου. Ζήτησε το νούμερο της κάρτας, δεν ήταν κάτι παράλογο το ότι έδωσα το νούμερο, γιατί το νούμερο αυτό δεν είχε το PIN, ήταν ένα απλό νούμερο της κάρτας. Χρησιμοποιώντας τον αριθμό της κάρτας, οι δράστες δημιούργησαν μέσα σε λίγα λεπτά λογαριασμό e-banking και σήκωσαν όσα χρήματα υπήρχαν στο λογαριασμό. Όταν κατάφερε να επικοινωνήσει με την τράπεζα, ήταν πλέον αργά. Το τέταρτο που εγώ ήμουνα στην αναμονή και περίμενα να απαντήσει η τράπεζα, αυτοί μέσα σε 5 λεπτά άλλαξαν τα πάντα. Σε ένα τέταρτο, φανταστείτε τι μπορούσα να κάνω. Είναι ταχυδακτυλουργή αυτή. Επένδυσε χρήματα προσδοκώντας σε μεγάλες αποδόσεις. Βρέθηκε ωστόσο παγιδευμένος σε διεθνές κύκλωμα αποτεώνων που του απέσπασαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Συγκεκριμένη περίπτωση στη δική μου υποτίθεται ήταν χρυσό ενάντια δολάριο. Ξεκίνησε να αποδίδει κεφάλαιο, μετά άρχισε να βάζω κάποια χρήματα, άρχισε να αποδίδει ακόμα περισσότερο κεφάλαιο. Ξαφνικά αφού είχα δώσει ένα ποσό, ήταν το τελικό ποσό ήταν 16.000 λίρες, είχα βγάλει υποτίθεται άλλες 20.000 ευρώ. Συνειδητοποίησε ότι είχε πέσει θύμα απάτης όταν προσπάθησε να εκταμιεύσει το ποσό που είχε αρχικά επενδύσει. Έχασα όλα υποτίθεται τα χρήματα. Άρχισα να χρωστάω 12.000 που ήταν τα χρήματα που είχα υποτίθεται σε δικό μου τροπεζικό λογαριασμό και τις είχα πει στην Ελλάδα και με απειλήσαν μέσα σε αυτό το πλαίσιο ότι αν δεν τους δώσω τα χρήματα που χρωστάω θα μου κάνουν μήνυση. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ανάμεσα στις συνηθέστερες μορφές ηλεκτρονικής απάτης είναι οι απάτες τύπου phishing. Μου έρχεται ένα SMS, ένα mail με ένα link, το επιλέγω και οδηγούμε σε απατηλές σελίδες κυρίως τραπεζικών ιδρυμάτων που καταχωρώ τα στοιχεία μου και τα παίρνει ο πατέρας και μου αποσπά τα χρήματα. Ιδιαίτερα συχνές είναι και οι επενδυτικές απάτες, με τους επιτίδιους να αποσπούν χρήματα από τα θύματά τους, αφού πρώτα τους υποσχεθούν μεγάλες αποδόσεις. Σου κάνουν μια πολύ δελαστική πρόταση, την οποία καταφέρνουν μέσω της χειραγώγησης να σε πείσουν ότι είναι πραγματική. Τα τελευταία χρόνια, οι ηλεκτρονικές απάτες αυξάνονται σε ποσοστό που υπερβαίνει το 20%. Αυτό γίνεται για πάρα πολλούς λόγους. Ο κυριότερος είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι χρήστες του διαδικτύου. Και όλα αυτά, όλα πλέον τις εξυπηρετήσεις μας, τις κάνουμε διαδικτυακά. Πολλά από τα στοιχεία που χρειάζονται οι απατεώνες για να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, συχνά πολλούνται στο λεγόμενο σκοτεινό διαδίκτυο. Είναι ότι οι δράστες πλέον καταφέρνουν να εκμεταλλευτούν τα κενά των τραπεζών και να εισέλθουν σε λογαριασμούς των θυμάτων, χωρίς αυτά να δώσουν τα προσωπικά του στοιχεία. Για όποιον ξέρει, στο σκοτεινό διαδίκτυο μπορεί με 100 δολάρια να αγοράσει 10 πιστωτικές κάρτες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκαν το 2021 περιστατικά τραπεζικής απάτης ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ.